ανατρίχιασα. Σοκαρίστηκα, όπως και όλοι οι Έλληνες, από αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν λύσουμε το θέμα της βίας τώρα, ναι, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Πώς? Θα σας πω πώς. Καταρχάς, βλέπετε ότι μιλάμε λίγο και πιστεύω ότι κάνουμε αρκετά. Ναι. Ήδη το γεγονός ότι η αστυνομία συνέλαβε και τους 11 φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς φαίνεται με δεμένες δικογραφίες, ναι, είναι μια πρώτη επιτυχία. Αλλά προφανώς αυτό δεν αρκεί. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν πολύ συγκεκριμένες εξαγγελίες από τα συναρμόδια Υπουργεία. Θα στηρίζουμε κι άλλο και έχουμε δυνατότητες στο νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα βίας, κυρίως να μην καταφεύγουν. Όπως... Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ εύκολες αναστολές στις ποινές οι οποίες δίνονται. Αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Δηλαδή, όποιος συλλαμβάνεται για επεισόδια μέσα. Προτιμώ κάποιος να μην παίρνει αναστολή και να μπαίνει για λίγο μέσα, παρά, ναι, να παίρνει αναστολή, να είναι έξω και να κάνει τα ίδια. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Οι ΠΑΕ δεν είναι αμέτωχες των ευθυνών τους σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη από το 2019 υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει αυστηρήνει, ναι, αλλά πάρα πολλές λέσχες, το είδαμε, φιλάθλων λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Μάλιστα. Αυτό θα αλλάξει. Θα κάνουμε παρεμβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη, το θεωρώ απολύτως λογικό, στις θύρες των οργανωμένων οπαδών να μπορεί να μπαίνει κανείς μόνο με διαρκείας εισιτήριο. Μόνο με διαρκείας. Μόνο με διαρκείας. Βεβαίως, μόνο με διαρκείας. Να ξέρουμε ποιος είναι. Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τα ονομαστικά εισιτήρια υπάρχουν. Το ερώτημα είναι κατά το πόσο όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα οποία λέμε τηρούνται. Και βέβαια, όπως βλέπετε, η αστυνομία πια παρεμβαίνει σε πολλές λέσχες. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Υπάρχουν σήμερα λέσχες, υπάρχει πλαίσιο για τους συλλόγους οι οποίοι λειτουργούν και τις λέσχες που λειτουργούν νόμιμα. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Θα το εφαρμόσουμε. Και αν κάποιοι λίγοι χούλιγκαν ναι, είναι στα κάγκελα, ξύδι. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι αυτοί οι Έλληνες σύλλαθοι.